Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Ισραήλ βομβάρδισε ξανά την Βηρυτό μετά από 5 ημέρες, ενώ χτύπησε και άλλες περιοχές ως αντίπεινα στις επιδρομές της Χεσμπολά με ρουκέτες και ντρόουν στο βόρειο Ισραήλ. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν την ώρα που το Ισραήλ είναι στην τελική ευθεία για να εξαπολύσει τα αντίπεινα του στο Ιράν, αφού άρχισε να παραλαμβάνει και το αντιβαλιστικό σύστημα αεράμινας ΘΑΑΝΤ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά ενώ δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων βοούν ότι το Τελαβίβ ίσως τελικά χτυπήσει και πυρηνικούς στόχους του Ιράν. Βηρυτός να μπατήγει και κανά στο στόχαστο το Ισραήλ. Από τη νύχτα στην Κανά μέχρι τα πρωινά χτυπήματα σε Βηρυτό και Ναμπατήγε, το Ισραήλ απαντά στην ομοβροντία ρουκετών και ντρόουν των τελευταίων ημερών από τη Χεσμπολά. Οι εκρήξεις έγιναν η μία μετά την άλλη στη Βηρυτό και τις υπόλοιπες περιοχές. Τουλάχιστον 10 νεκροί και 15 τραυματίες. Ισραήλ has carried out airstrikes on the southern suburbs of Beirut. It comes after 5 days of respite for the Lebanese capital. It said it had targeted an underground warehouse used by Hezbollah. The group has continued to fire rockets across the border. Israel said 50 were launched towards the northern town of Safed overnight. Σιρήνες σήχησαν τη νύχτα στη Σαφέντ, καθώς το Iron Dome ενεργοποιήθηκε ξανά, χωρίς ωστόσο να αναχαιτήσει πλήρως τον κίνδυνο, σύμφωνα με αναφορές. So let me tell the people of Lebanon, you are paying the price for a vicious regime of terror headed by Hezbollah. You are paying the price. Δεν υπάρχει καμία διάθεση από το Ισραήλ να σταματήσει τα χτυπήματα στο Λίβανο, την ώρα που οι εικασίες και αναλύσεις εντείνονται και πάλι για τα αντίπεινα του Τελαβίβ στο Ιράν. Έναν καβανά λασλή την πγιά. בריבונות וניסיון לפגוע באזרחים ובתשתיות ישראליות מבלי להגיב. אנחנו לעניין הזה נגיב בתגובה שתהיה מדויקת וכואבת ומפתיעה כלפי איראן. Με τον Γκάλαντ να δηλώνει ότι υπάρχει σύμπνοια απόψεων με τον Νετανιάχου όσον αφορά τα αντίπεινα στο Ιράν, το σύστημα αεράμινας ΘΑΑΝΤ άρχισε να φτάνει στο Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. The first parts and the first service members from an advanced US anti-ballistic missile system have already arrived in Israel. The THAAD system, Terminal High Altitude Area Defense. The US and the Pentagon said that would arrive in the coming days. Now the first components of that are beginning to arrive along with some of the advanced troops that will help set that up. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του New York Times επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα αντίπεινα στο Ιράν να συμπεριλαμβάνουν χτυπήματα σε πυρηνικούς στόχους. Η Ισραηλινή αεροπορία θα μπορούσε να εξαπολύσει χτυπήματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής και εκτόξευσης πυράβλων και αντίστοιχες εγκαταστάσεις drones. Από τον κατάλογο, δεν λείπουν στρατιωτικές βάσεις και κυβερνητικά κτίρια. Ενδέχεται όμως να υπάρχουν χτυπήματα και σε πυρηνικά εργαστήρια που δεν ασχολούνται με τον εμπλουτισμό ουρανίου. Και ενώ η επίθεση στο Ιράν θεωρείται ζήτημα ορών, δεν σταματούν οι έρηδες μεταξύ Εμμανουέλ Μακρόν και Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι η χώρα του δημιουργήθηκε με απόφαση του ΟΗΕ. Κατά συνέπεια, δεν είναι τώρα η ώρα να παρακάμπτει τις αποφάσεις του. Μια υπενθύμηση στον πρόεδρο της Γαλλίας δεν ήταν το ψήφισμα του ΟΗΕ που ίδρυσε το κράτος του Ισραήλ, αλλά μάλλον η νίκη που πέτυχε στον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Τα χαρακόμματα παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ με το διχασμό να δείχνει κάθε μέρα όλο και πιο βαθύ στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κλίμα δυναμητίστηκε χθες ακόμη περισσότερο με τον Στέφανο Κασελάκη να ζητά την εγγραφή μελών του ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικτυακή πλατφόρμα για την στήριξη της υποψηφιότητάς του. Στελέχη της Κουμουνδουρού χαρακτηρίζουν αιτία πολέμου την κίνηση αυτή και επαναφέρουν δυναμικά στο προσκήνιο το θέμα της διαγραφής του. Θα είμαστε εδώ μέχρι τέλους. Αποφασισμένος να δώσει μέχρι τέλους τη μάχη της διεκδίκησης της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης. Μιλώντας στις ειδήσεις του Σταρ και τη Μάρα Ζαχαρέα, ο κύριος Κασελάκης υποστήριξε πως το συνέδριο μπορεί να εγκρίνει την υποψηφιότητά του. Το επικείμενο συνέδριο μπορεί να αποφασίσει ό,τι θέλει. Μπορεί να το αναβάλουν. Μπορεί. Θα είναι καταστατικό να το αναβάλουν. Όχι. Τι θα κάνουμε αν γίνει αυτό. Η βάση έχει επιλογές. Οργανώσεις μελών και τα μέλη έχουν επιλογές. Να προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες. Και θα το κάνουμε. Γιατί δεν με αφήνουν να αποδοκιμαστώ από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν με αφήνουν να χάσω? Ξέρετε τι ντροπή θα είναι για μένα μετά από αυτόν τον αγώνα να χάσω σε έναν, από έναν βουλευτή, παραδείγματος χάρη, ο οποίος λειτουργούσε υπό την ηγεσία μου μέχρι πρότινος? Αφήστε με να χάσω από εσάς. Φοβούνται. Ο Στέφανος Κασελάκης, όχι, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να είναι ούτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κύριε Στάθη, να είναι ανοιχτή
μία λειτουργία φραξιονισμού από έναν άνθρωπο που έχει ευτελίσει το ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθεί να το σουργελοποιήσει. Και νομίζω ότι καλά έκανε η Κεντρική Επιτροπή και πήρε ομόφωνα αυτή την απόφαση. Νέα πρωτοβουλία που άναψε και άλλες φωτιές αποτελεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ο Δικός Μας ΣΥΡΙΖΑ», στην οποία ο κύριος Κασελάκης καλεί τους υποστηρικτές του να γραφτούν μέλη εν ώψη συνεδρίου. Είτε είναι ήδη μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είτε πρόκειται να γραφτούν. Και παρακαλώ τον κόσμο μας ακούει, εάν θέλει να στηρίξει, πέρα από την εγγραφή του στις οργανώσεις μελών, εάν δεν είναι ήδη μέλος, να πάει και στην σελίδα που αναβάζουμε τώρα στο διαδίκτυο, στο odikosmasiriza.gr και δικό να κάνει site, το δικό μας site και να κάνει και εκεί εγγραφή. Όποιος αγαπάει το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ζητάει από τους πολίτες να γράφονται στον iSΥΡΙΖΑ και να γράφονται στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όχι κάπου αλλού. Άρχισαν να διαραίουν μέσω site της δεξιάς και δηλώσεων σε τηλεοπτικές εκπομπές ότι δήθεν μέσα από τον προσωπικό μου ιστότοπο κάνουμε εγγραφές στον ΣΥΡΙΖΑ. Φτιάχνουμε κόμμα μέσα στο κόμμα, ενώ μιλούν πάλι για κυρώσεις και διαγραφές. Όσο κι αν κάποια πράγματα είναι αυτονόητα, όταν χάνεται η λογική, απαντάει η αλήθεια. Η μόνη μας δύναμη απέναντι στην εκτροπή είναι το συνέδριο. Η φωνή μας είναι το συνέδριο. Πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας. Την Πέμπτη συνεδριάζει εκ νέου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους.